αδέρφια και συγγενείς του πολυαγαπημένου μας Νίκου Αμβιώτη, συμπατριώτες, Δωδεκανήσι, ήρθαμε σήμερα στον ιστορικό ναό του καθεδρικού αυτού ναού του Αγίου Δημητρίου της Αστορίας, πρωτίστως για να τιμήσουμε έναν άνδρα τίμιο, ενάρετο και ειλικρινή, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην αγαπημένη μας ελληνοπρεπή ομογένεια εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη και στην αγαπημένη μας Αστόρια. Ομολογώ ότι η συγκίνηση για όλους μας είναι μεγάλη, αλλά περισσότερο στους συγγενείς του αγαπημένου μας Νίκου, τα αδέρφια του, τους αδελφούς μας νησιλίους, αλλά και όλους τους φίλους και συνεργάτες που συνεργάστηκε όλα του τα χρόνια αυτός ο γίγαντας της Αστόριας. Εγώ είχα την τιμή να τον γνωρίσω ως νέος κληρικός εδώ στον καθεδρικό ναό και οφείλω να ομολογήσω και να εξομολογηθώ δημόσια ότι παρόλο που τα μαλλιά του ήταν πάντοτε άσπρα, με σεβάστηκε εμένα το νεότερο κληρικό και ιερατικό προϊστάμενο του Αγίου Δημητρίου. Πιστεύω ότι οι προλαλήσαντες τις τελευταίες δύο ημέρες, τόσο ο Σεβασμιώτος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος μου ανέθεσε σήμερα να είμαι παρόν σε αυτή την ιερή εξόδια ακολουθία και να μεταφέρω για ακόμα μία φορά τα θερμά συλληπιτήρια στους συγγενείς, στα αδέρφια και στους φίλους του εκλεκτού αυτού συνεργάτου μας, του αημνήστου Νίκου. Σήμερα είναι μαζί μας επίσης, όπως είδατε και ακούσατε, ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Αλέξιος, με τον οποίο ο αγαπητός Νίκος συνεργάστηκε πολλά χρόνια εδώ στον Άγιο Δημήτριο, αλλά θα πω και τα δύσκολα χρόνια της εποχής εκείνης, όπου υπήρχαν πολλές φωνές. Φωνές δυνατές, αλλά και φωνές πολλές φορές δύσκολες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξενιτεύθηκε από την παιδική του ηλικία, μαζί με τον αείμνηστο πατέρα του Αντώνη, ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ήρθαν όλοι αυτοί οι πρώτοι Έλληνες της γενιάς αυτής, για το καλύτερο της οικογένειας, για το ωραίο όνειρο. Εν συνεχεία ήταν και τα υπόλοιπα αδέρφια του, ο Θεοδόσης, ο Γιώργος, ο Κώστας δεν ήρθε, είναι στην Κύπρο, ο Γαβριήλ, ναι, δεν ήρθε, μαζί του στην Αμερική. Και εργάστηκε πραγματικά νυχθημερών. Θυμάμαι που έλεγε ιστορίες από την πρώτη δουλειά που εργάστηκε το παιδί στο ασανσέρ, στο elevator όπως το έλεγε, και δεν ήξερε και αγγλικά, αλλά του έλεγαν αυτοί που έπαιρναν το ασανσέρ και αλλού τους έπαιρνε εκείνος. Παρ' όλα τα αυτά κατάφερε αυτός ο άνθρωπος από ένα παιδί που ήρθε με το δικό του όνειρο να γίνει ονειροπόλος, αλλά και να αποκτήσει το όνειρο το οποίο είχε. Θα τολμήσω να χαρακτηρίσω και να περιγράψω τη φυσιογνωμία και λίγο από τον χαρακτήρα του. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον χαρακτήρα κανενός, αλλά αυτά που βιώσαμε εμείς προσωπικά. Ο Νίκος αγαπούσε υπερβολικά την οικογένειά του, τα αδέρφια του, ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς στις σύγχρονες ημέρες αρχίζει να εκλείπει, αλλά ο Νίκος δεν έπαυσε ποτέ να είναι ενωμένος με τα αδέρφια του. Γι' αυτό κάθε Σάββατο υπήρχε κοινή τράπεζα. Έπρεπε όλα τα αδέρφια να είναι μαζί, να τρώνε μαζί, να γελάνε μαζί και να θυμούνται ιστορίες, αλλά και να σκέπτονται για το εγγύς μέλλον. Η δεύτερη του αγάπη ήταν η Ελλάδα και τα ελληνικά γράμματα. Διαβάσαμε παντού πολλές φορές από τον δυνατό
λόγο που είχε ο Νίκος με την παρουσία του όλων αυτών των δεκατιών στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στην Αστόρια, τον ονόμασαν πρωθυπουργό, τον ονόμασαν δήμαρχο της Αστόριας. Εγώ απλώς θα του δώσω ένα πολύ ωραίο επίθετο, φιλέλη, που θα πει ο άνθρωπος που αγαπάει την Ελλάδα. Όχι την απλώς φίλος, αλλά αγαπάς την Ελλάδα και κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για τον τόπο που σου έδωσε τη ζωή. Και ο Νίκος μέσα σε αυτή τη μεγάλη του αγάπη για την Ελλάδα ενώθηκε με τον Άγιο Δημήτριο, τον Καθεδρικό Ναό, και το όνειρο το οποίο ήταν άπιαστο για πολλούς και για το οποίο ίσως πολεμήθηκε σε παρένθεση για τις σκέψεις και το όνειρο που είχε να κτίσει ένα λύκειο στην καρδιά του ελληνισμού, έγινε πραγματικότητα. Δεν χρειάζονται πολλοί. Ένας είναι αρκετός. Και ο Νίκος κατάφερε να σηκώσει τον βράχο αυτό και να τον μετακομίσει και να κτίσει μαζί με την συνεργασία πολλών και του κλήρου και του λαού της Αστόριας, με τους εκλεκτούς τους συνεργάτες, το μοναδικό λύκειο της Αμερικής, το οποίο υπάρχει μόνο στον Άγιο Δημήτριο εδώ στην Αστόρια. Αυτή λοιπόν η ανιδιοτελής και ειλικρινής αγάπη που είχε για την ελληνική παιδεία τον εξανάγκαζε να είναι καθημερινά εδώ. Και βεβαίως είχε τον χρόνο, όχι όπως έχουμε όλοι τον χρόνο. Εκείνος δεν είχε τον χρόνο που θα ήθελε, αλλά έβρισκε και τον χρόνο και τον τρόπο να είναι πάντα παρόν. Και κατάφερε με το δικό του προσωπικό χαρακτήρα να υπάρχει σήμερα αυτό το μεγάλο θαύμα, το μοναδικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου Αστορίας. Η άλλη του αγάπη ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Όπου και πήγαινε, όπου βρισκόταν, ομολογούσε για την αγάπη του για τον Άγιο Δημήτριο. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ποτέ δεν λησμόνησε τον τόπο της καταγωγής του, όπου είναι το ωραίο νησί της Νησίου. Κάθε καλοκαίρι ήταν η αγάπη του να επισκεφθεί τον τόπο της καταγωγής του, να είναι εκεί με τα αδέρφια του, τους συγγενείς του και τους φίλους του και τους συμπατριώτες του. Ο Νίκος είχε ένα ιδιόρυθμο χαρακτήρα, αλλά μέσα στην καρδιά του είχε ένα μικρό παιδί. Το παιδί που έφερε μαζί του, μαζί με τον πατέρα του τον Αντώνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτός ο άνθρωπος, με τον ιδιαίτερο αυτό χαρακτήρα που είχε, κατάφερε να μας ενώσει όλους. Γι' αυτό σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Παιδιά από το σχολείο του Αγίου Δημητρίου, συνεργάτες του οι οποίοι για πολλά χρόνια ήταν συνοδοιπόροι στο όραμά του αυτό για την ελληνική παιδεία, την ελληνική γλώσσα, αλλά και την Ορθοδοξία. Πάντοτε έλεγε ο Νίκος, η Ελλάδα με την Ορθοδοξία είναι ενωμένη. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ελλάδα η Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία χωρίς την Ελλάδα. Γι' αυτό πάντοτε έλεγε στους προσκεκλημένους ή στους επισκέπτες από την Ελλάδα, υπουργούς και πρωθυπουργούς, που όλα αυτά τα τιμημένα πρόσωπα πέρασαν τον Άγιο Δημήτριο, να τους παρουσιάζει και να τους λέγει στο Πατρίδη Σέντερ, δίπλα που θα πάμε αργότερα, τη μία πλευρά είχαμε την Αγία Σοφία και την άλλη τον Παρθενώνα, τα δύο σύμβολα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Αυτά ήταν τα λόγια του και δεν τα έλεγε για να ακουστούν όμορφα, αλλά γιατί τα πίστευε ο Νίκος. Τα πίστευε και τα ομολογούσε. Θυμάμαι όταν είχα αναφέρει το όνομά του στον οικουμενικό μας Πατριάρχη, ο Πατριάρχης μου είπε δύο πράγματα. Λέει, τον γνώρισα τον Κυραντριώτη όταν το Μάρτιο του 2000, αν δεν κάνω λάθος, 9, έγινε ο νέος Μητροπολίτης Κόου και Νησίου και έτυχε να πάνε στο Πατριαρχείο μια ομάδα νησιρίων. Και είχε ακρόαση από τον Πατριάρχη πάνω από 45 λεπτά. Και μου λέει ο Πατριάρχης, το γνώρισα από κοντά και έχω να πω ότι ο Νίκος είναι ένας τίμιος και ειλικρινής άνθρωπος. Και αυτό είναι πραγματικά η αληθινή παρουσία του Νίκου όλα του τα χρόνια εδώ
στον ιστορικό αυτό καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου. Και θα το συνεχίσω κι εγώ αυτό που είπε ο Πατριάρχης μας, ότι όντως ο Νίκος που γνώρισα όλα τα χρόνια, τα 8 χρόνια διακονίας μου στον Άγιο Δημήτριο, πραγματικά με συγκίνησε η τιμιότητά του και η ειλικρίνειά του. Και η τελευταία του επίσης αγάπη και προσφορά ήταν να ανακαινήσει το κτίριο στην Αγία Κατερίνη, ούτως ώστε τα παιδιά της νέας γενιάς της ομογένειάς μας να έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν τα ελληνικά γράμματα, τους ελληνικούς χορούς και την παράδοσή μας σε ένα ανανεωμένο κτίριο δίπλα από την Αγία Κατερίνη. Και αυτό τον τιμά όλος ιδιαιτέρως, τον αείμνηστο αυτό άνθρωπο, συνεργάτη και εκλεκτό φίλο. Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε συγκινημένοι σήμερα, διότι ποτέ δεν περιμέναμε κάποια στιγμή να βρεθούμε σε αυτό το σημείο, αλλά ο θάνατος είναι ένα μυστήριο το οποίο δεν το αποφεύγει κανένας. Και κλείνοντας, θέλω να πω αυτά που είδα από τον Νίκο. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη και εγώ βρισκόμουν στο ιερό. Η εκκλησία ήταν μεσάνυχτα σχεδόν, είχαν φύγει οι άνθρωποι μετά τη Μεγάλη Απολυθία και ο τελευταίος που μπήκε να φιλήσει τα πόδια του Σταυρωμένου Χριστού ήταν ο Νίκος. Δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν στο ιερό. Εγώ όμως κατάλαβα ότι κάποιος μπήκε στην εκκλησία και άνοιξα λίγο την κουρτίνα και είδα τον Νίκο, έκανε το σταυρό του με ευλάβεια και έσκυψε και φίλησε τα πόδια του Χριστού. Δεν έδειχνε την πίστη του ο Νίκος σε όλους, γιατί ήταν πραγματικός χριστιανός. Πίστευε κρυφά αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν πιστεύεις κρυφά, εγώ, ο Χριστός δηλαδή, λέει το Ευαγγέλιο, θα στο φανερώσω εν της ουρανής, στον ουρανό θα σου φανερώσω την πίστη σου. Και βέβαια πάντοτε εθιμότανε τους γονείς του, τους παππούδες του, την οικογένειά του, την αγαπούσε υπερβολικά. Και χαίρομαι που ήρθαν όλοι σήμερα να τιμήσουν αυτή τη στιγμή, την ιερή, της ιερής ακολουθίας εξοδίου. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να τον ευχαριστήσω τον Νίκο για όσα όλα έκανε για την ομογένειά μας, για την ελληνική παιδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και όσα έκανε και για μένα προσωπικά. Την αληθινή του συνεργασία και την αγάπη ενός μεγαλύτερου προς τον νεότερο. Και οφείλω να εξομολογηθώ ότι διδάχτηκα πολλά από τον Νίκο. Από τον τρόπο που χειριζόταν πράγματα και γεγονότα μέσα στην κοινότητά μας. Μακάρι να είχαμε άλλους 2 ή 3 Νίκους και πολλά καλύτερα θα είχαν συμβεί και θα συνέβαιναν στην ομογένεια. Θα κλείσω με αυτά τα οποία τον χαρακτήρισε ο αείμνηστος μεγάλος αρχιεπίσκοπος στην Αμερική, Ιάκωβος, ο οποίος είπε «Νίκο, Νίκα». Ήταν, πιστεύω, ο μόνος που γνώριζε, θα μπορούσα να πω, κάπως καλύτερα από τους ρασοφόρους τον Νίκο, την εποχή όπου ο Νίκος ήταν ο πρόεδρος των προέδρων, όπως τον ονόμασε, ο ίδιος ο αείμνηστος αυτός μεγάλος ιεράρχης της Εκκλησίας μας, κυρός Ιάκωβος. Ας είναι εκείνη αιώνια. Ο Νίκος δεν έκανε οικογένεια, αλλά η οικογένειά του ήταν το σχολείο και τα παιδιά του Αγίου Δημητρίου. Και η μνήμη του θα μείνει αιώνια για όλα τα ωφέλη και τις δωρεές και την αγάπη του που προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια στον Άγιο Δημήτριο και στο σχολείο. Είμαι σίγουρος ότι ο Άγιος Δημήτριος και η Παναγία η Κυρά από την Ίσυρο μεταφέρουν την ψυχή του στον θρόνο του Θεού για να παρθεί αιωνίως μαζί με τους άλλους συγγενείς του, τους γονείς του, τη μητέρα του την αείμνηστη τη Μαρία, αλλά και τον πατέρα του τον Αντώνη και όλους τους συγγενείς του που αγαπούσε υπερβολικά και σήμερα θα αναπαύεται εν ειρήνη και ομονία μαζί με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που έζησε και μεγάλωσε και ο ίδιος. Και εύχομαι πολλοί να μιμηθούν τον Νίκο τον Ανδριώτη, διότι τέτοιοι άνθρωποι και χαρακτήρες σαν τον Νίκο
δεν βρίσκονται σήμερα τόσο εύκολα. Ας είναι λοιπόν η μνήμη του αιώνια και ο Θεός και η Παναγία να δώσει παρηγοριά στα αδέρφια του, στους συγγενείς του και σε όλους τους φίλους και καλούς συνεργάτες που σήμερα είναι παρόντες και παρούσες σε αυτό το γεγονός της εξοδίου. Μου ανέφερε ο Σεβασμιότατος Άγιος Ατλάντας ότι ο Γενικός Πρόξενος θα ήθελε ένα χαιρετισμό.